Τα μέλη και οι φίλοι του ΠΑΣΟΚ σήμερα μίλησαν και η απόφασή τους είναι απολύτως σεβαστή. Θέλω να συγχαρώ τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Δούκα για την που περνάνε στο δεύτερο γύρο και να συγχαρώ επίσης όλους τους υποψηφίους μου για τον εξαιρετικό αγώνα τον οποίο έκανε το ΠΑΣΟΚ, που πιστεύω ότι ανέβασε το ΠΑΣΟΚ στα μάτια όλων των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τις 300.000 ανθρώπους που ήρθαν στην κάλπη, που περίμεναν υπομονετικά και ψήφισαν για να πάρουμε αυτή την απόφαση. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους εκείνους τους ανθρώπους που ήρθαν, ψήφισαν τη δική μου την υποψηφιότητα, αλλά και όλους τους εθελοντές που βοήθησαν όλη αυτή την περίοδο. Σας ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου και θεωρώ ότι αύριο ξεκινάει μια καινούργια μέρα και εδώ είμαστε για να συνεχίσουμε τον αγώνα που έχουμε μπροστά μας για το καλό του ΠΑΣΟΚ και για το καλό της παράταξης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Στέφανα Καταμέλη. Αυτό θα καθορίσει τη στάση στο δεύτερο γύρο. Ακούστε. Δεν νομίζω ότι οι πολίτες που θα έρθουν να ψηφίσουν αύριο χρειάζεται να κατευθυνθούν στην κάλπη προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Θεωρώ ότι ο καθένας που ήρθε να ψηφίσει την υποψηφιότητά μου ήρθε με τη δική του άποψη. Δεν ήταν άνθρωποι οι οποίοι σπρώχτηκαν από τον έναν ή από τον άλλον. Δεν νομίζω ότι περιμένουν από μένα να πω ποιος θα κερδίσει τον επόμενο γύρο. Η μάχη είναι ακόμα ανοιχτή και βεβαίως και το αποτέλεσμα του δεύτερου γύρου θα είναι σεβαστό. Μένει μια πίκρα που φτάσατε στην πηγή και δεν πιάτε νερό. Και για τους δημοσκόπους, δεν σας μέτρησαν καλά. Φτάσατε πολύ ψηλά. Πολύ ψηλά. Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Όποιος πιστεύει στη δημοκρατία, πιστεύει και στο αποτέλεσμα. Χαίρομαι πάρα πολύ ότι όλη αυτή η διαδικασία έκανε καλό στο ΠΑΣΟΚ και ελπίζω την επόμενη μέρα όλα να πάνε καλά, το ΠΑΣΟΚ να πάρει την ανωδική πορεία που χρειάζεται τώρα και να αναμετρηθεί στις επόμενες εκλογές για να τις κερδίσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, μια εξαιρετική τοποθέτηση από τον κύριο Γερουλάνο, εμφανώς συγκινημένος. Είπε πως δεν κατευθύνονται οι ψηφοφόροι. Να ήταν αναμενόμενο. Όλοι οι υποψήφοι θα άφηναν τους ψηφοφόρους ελεύθερους απόψε. Ναι, ναι. Βλέπουμε και τον Στέφανο Σίσκο.